να μην διστάζουμε για την δωρεά οργάνωση των οφάλων πλακοντιακού αίματος όπως είδαμε στην διαφάνειες. Αγαπητοί συμπατριώτες, μια παραδημονιά ή ένα ομισκάκι παραπάνω μπορεί να μας στείλει στην αντίθετη όχθη. Δηλαδή που θα είμαστε εμείς οι λήπτες. Επομένως, μην διστάζετε να το κάνετε, είτε αυτό είναι δωρεά αίματος, είτε αυτή είναι... Είτε αυτή είναι δωρεά οργάνων. Επαναλαμβάνω ότι δεν απέχουμε πολύ από το να βρεθούμε εμείς στην περίπτωση που θα θέλουμε κάποιο όργανο ή θα θέλουμε αίμα για να γίνουμε καλά ή ενδεχομένως να είναι ένα δικό μας, ένα συγγενικό μας, ένα πολύ δικό μας πρόσωπο εν πάση περιπτώσει. Εμείς όμως οι εθελοντές δεν ξεχωρίζουμε τα πρόσωπα, δεν ξεχωρίζουμε αν είναι δικά μας ή ξένα, δεν ξεχωρίζουμε αν είναι μαύρα ή άσπρα, δεν ξεχωρίζουμε τη θρησκεία τους, είμαστε πάντα εθελοντές και τα παροτρύνουμε. Αυτό που θέλω να σας πω είναι μόνο αυτό. Μην νομίζουμε ότι το κακό είναι μακριά από εμάς ή αργεί να συμβεί. Ευάγγελε, αν τελείωσες, τελείωσες. Ένα μικρό παράδειγμα μόνο, το φανταράκι προ τριών μηνών που έφυγε έξω από την Πόνταφον. Δεν αργεί να γίνει το κακό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ευαγγελή. Κυρία Δημοσιοπούλου, μου είπε ο κ. Γραφάκος ότι και στο νοσοκομείο με εσάς θέλετε να μας πείτε εξής δύο λόγια. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Εμείς έχουμε εδώ στην ΚΟ έχουμε πρόβλημα πρακτικό. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα έχουμε πρόβλημα να βρούμε εθελοντές. Αυτό άμα μία ανακοίνωση στο ραδιόφωνο ή από στόμα σε στόμα μπορεί να έρθουν και 100 άτομα. Είναι πραγματικά ο κόσμος. Όμως έχω ένα πρόβλημα σοβαρό. Έρχονται σε μένα και πολλές φορές οι γυναικολόγοι στέλνουν έγκυες μητέρες γιατί θέλουν να δώσουν το φαλοπλακοντιακό. Ακριβώς. Πολλοί δίνουν στις ιδιωτικές τράπεζες, το ξέρουμε, είναι μία απάτη και δεν το συζητώ. Όμως εμείς έχουμε τι να κάνω, να πάρω το Ινστιτούτο της Ακαδημίας, δηλαδή δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω, πώς να το χειριστώ για να το προχωρήσω. Νομίζω ότι θα έρθει επαφή με την κυρία Σαυροπούλου στο Ίδρυμα της Ακαδημίας Αθηνών να σας κατευθύνω. Έχω πάρει τα τηλέφωνα από εκεί, αλλά δεν ξέρω πόσο είναι εφικτό, γιατί μας είχαν πει ότι είναι πολύ πλοκό με την ώρα που γεννάει η μητέρα να βάζουμε το οποίο θέλει να δώσει. Στην Ελλάδα πάσχουμε από οργάνωση. Δυστυχώς αυτό το πρόβλημα το μεγάλο, το καταλαβαίνετε. Νομίζω με μια καλή επικοινωνία με την κυρία Σαυροπούλου μπορεί να βρεθεί ένα τρόπο να τα στέλνετε ίσως και με κούριερ ή με. Δηλαδή, και να τα παραλαμβάνουν. Κάποια φορά μου τα θέλω λίγο μπερδεμένα. Δηλαδή ότι πρέπει να έρθει κάποιο άτομο που θα το πάρει σωστά ή. Όχι. Ξέρετε πώς γίνεται ή ότι δεν θα γίνει πιθανό σωστά η γεύση από εμάς. Να μην τα κάνουμε έτσι. Πώς έχετε δίκιο. Εκεί πέχει. Αλλά όσον αφορά τώρα το θέμα των εθελοντών, που είναι κάτι πολλαπλό, νομίζω ότι μπορείτε να βοηθήσετε πάρα πολύ. Αν σε βρείτε στην Ελλάδα, να το συλλέγετε στο. Το ξέρω, το ξέρω. Τα συλλέγετε στο νοσοκομείο. Ναι, και εμεί. Ευχαριστούμε και εμεί, κυρία Δημοσιοπούλου. Και βεβαίω, δύο λόγια δεν είναι αρκετά να πούμε και για το δικό σα τμήμα. Τη μεγάλη του συνεισφορά σε όλη αυτή τη διαδικασία και όχι μόνο παντού. Μόνο και των συνεργατών σα. Πάνω στο γεωργότερο, μετά από όλη αυτή τη διαδικασία, το καλύτερο είναι ο επίλογος με εσάς. Μαζί με τρίτη φορά του συγγνώμη. Άρα να κάνω και μια αμαρτία παραπάνω να ξέρω τι. Λοιπόν, θα πείτε πάνω ή από εδώ, πώ θέλω. Εάν θέλετε στο τέλος, αμέσως μετά και κάποιες ερωτήσεις σύντομες, θα τις δεχτούμε όπως λέει. Προς τον κύριο Λαφάκο ή όχι τον κύριο. Χαιρετισμός στην Παθμιωτά του Μητροπολίτου Κόου και Νησίου κυρίου Ναθαναήλ. Η ιστορία των μεταμοσχέσεων ξεκίνησε στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Σε αυτά τα λιγότερα από 100 χρόνια, χιλιάδες συνανθρώπων μας σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης κέρδισαν τη ζωή τους ή έστω μια καλύτερη ποιότητα ζωής για τα λίγα ή περισσότερα χρόνια τους. Παρ' όλα αυτά όμως, από την πρώτη στιγμή μεταμοσχεύσεις απετέρεσαν θέμα αντεκλήσεων μεταξύ των διαφόρων επιστημονικών κλάδων που οδήγησαν μαζί με άλλες σύγχρονες ιατρικές πρακτικές όπως η κλωνοποίηση, η εξωσωματική γονιμοποίηση, η παρένθετη μητέρα και άλλα, στην ανάγκη δημιουργίας μιας νέας επιστήμης της βιοηθικής.
Προβλήματα ιατρικά, νομικά, θεολογικά και άλλα προηγούνται μίας μετανοσχεύσεως. Η Ορθόδοξος Εκκλησία μας, καθώς την αφορά, έχει απαντήσει σε πολλά από τα τεθέμενα δύσκολα πράγματα ερωτήματα και κατά τη διατύπωση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογείας και Λαυριωτικής κυρίου Νικολάου, πτυχιούχου της Βιοθηκής, η Εκκλησία στο θέμα των μετανοσχεύσεων είναι ούτε προτρεπτική, ούτε αποτρεπτική, αλλά επιτρεπτική. Εξάλλου, την πρώτη μεταμόσχευση παγκοσμίως πραγματοποίησε το 1924 στη Ρωσία ο Άγιος Λουκάς ο Ιατρός, επίσκοπος Σιμφεροπόλεως, ο οποίος μεταμόσχευσε σηκώ τη Μόσχου σε νεαρό ασθενή. Ένας παράγων, επίσης τον οποίο θα πρέπει να μνημονεύσουμε, είναι η ανθρωπιστική διάσταση των μεταμοσχεύσεων από την πλευρά αυτή τη φορά του δότη αίματος, μυελού των οστών ή στερεών οργάνων. Η δύσκολη απόφαση κάποιων ανθρώπων, συχνά γονέων, να μετατρέψουν ένα τραγικό γεγονός σε προσφορά ζωής, αποτελεί υψίστη ανθρωπιστική πράξη. Στον ωραίο αυτό αγώνα ανάπτυξης της πολιτισμικής συνειδήσεως σε σχέση με τις μεταμοσχεύσεις και τη δωρεά οργάνων, σημαντικό ρόλο παίζουν οι διάφοροι σύλλογοι, πρωτοπόρος μεταξύ των οποίων είναι ο Δωδεκανησιακός Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών που χρήζουν μεταμόσχευσης μυελού των οστών, Ροδαυγή, στα μέλη της οποίας αισθάνομαι την ανάγκη να απευθύνω θερμά συγχαρητήρια για την αξιόλογη δράση τους στον χώρο της ακριτικής Δωδεκανήσου, καλύπτοντας ένα μεγάλο κενό του κοινωνικού κράτους. Τέλος, θα ήταν μεγάλη παράληψη να μην αναφερθώ στο τεράστιο έργο που επιτελούν και οι ιατροί των νοσοκομείων μας και των αγροτικών ιατρείων, οι οποίοι κάτω από αντίξωες συνθήκες και με ελλιπείς υποδομές προσφέρουν θυσιαστικά τη διακονία της αγάπης τους προς την κοινωνία μας και τους οποίους τιμάται σήμερα στο πρόσωπο της κυρίας Ντόρικα Στάμενα, Διευθυντρίας της Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου της ΣΚΟ, την οποία καθημερινώς τιμά ο λαός της ΣΚΟ με την αγάπη του και την εκτίμησή του για την επιστημονική της επάρκεια, αλλά και κυρίως για τη σεμνή παρουσία της και την αγάπη της για τον άνθρωπο. Και γι' αυτό σας συγχαίρω. Διαμοιβάζω τις Αγίες Πατριαρχικές Ευχάς και Ευλογίες αυτού Θεοτάτης Παναγιώτης του Οικουμενικού μας Πατριάρχου, κυρίου κύριου Βαρθολομαίου προς όλους, ιδιαιτέρως δε προς τους συνδιοργανωτάς της ημερίδας αυτής, τα διοικητικά συμβούλια του Ιατρικού Συλλόγου της ΣΚΟ, του Συλλόγου της Ροδαυγής, της Αντικαρκινικής Εταιρείας, καθώς και την διεύθυνση της εφημερίδος Βήμα της ΣΚΟ. Ο Θεός να σας ενισχύει πάντοτε και να προάγει το θεάρεστο έργο σας. Ο ΚΟ και νησίρου Ναθαναήλ. Σύντομα, αν νομίζετε ότι κάποιος φίλος ή κάποια φίλη ήθελε να ρωτήσει κάτι τον κύριο Γραφάκο ή μια απορία, να την δεχτούμε. Ορίστε, Ευαγγέλη. Κύριε καθηγητά, αν μου θέλετε να έρθετε πάνω, γιατί ούτως ή άλλως... Ευαγγέλη, αν θέλεις μικρόφωνο και το χρειάζεσαι. Εντάξει. Κύριε καθηγητά, μπορεί και να μην το κατάλαβα καλά εγώ. Είπατε ότι στις αυτόλογες μεταγγίσεις έχουμε ημερομηνία λήξης. Εγώ δεν το κατάλαβα καλά. Όχι, είπα ότι αυτόλογες μεταμοσχεύσεις δεν είναι πραγματικές μεταμοσχεύσεις, αφού ο ίδιος ο δότης είναι και λήπτης. Είναι μια θεραπεία που βοηθάει πολλούς ασθενείς, αλλά δυστυχώς δεν κάνει καλά τις περισσότερες. Τις πιο πολλές φορές παρατείνει την ύφεση της ασθενής. Ενώ στην άλλη μεταμόσχευση, την αλλογενετική, είναι η ριζική θεραπεία που μπορεί και κάνει καλά τους περισσότερους από εσάς. Ορίστε. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Δότες μπορούν να γίνουν όλοι, δηλαδή στις μεταγγίσεις αίματος, υπάρχουν κάποια απαγορευτικά κριτήρια. Όπως για παράδειγμα, αν έχεις κάνει τατουάζ, αν έχεις περάσει ελονοσία. Στην μεταμόσχευση νοτίου μυελού συμβαίνει το ίδιο όμως. Να το διορθώσω, είναι μεταμόσχευση μυελού των οστών. Νοτίος μυελούς είναι κάτι άλλο που μπορεί να είναι. Ίσως είναι πιο ελαστικές οι προποθέσεις για να γίνει δότης μυελού των οστών. Δηλαδή, μπορείτε να επιλέξει ακόμη και άτομα που είχαν περάσει μια νόσηση και έχουν γίνει καλά ή έχουν κάνει τατουάζ μετά από αρκετά χρόνια. Γίνεται ένας έλεγχος, αλλά είναι τα κριτήρια λίγο πιο ελαστικά. Αν έχεις χαμηλή, αν έχεις ανεμία δηλαδή, μπορεί να γίνει δότης μυελού των οστών. Μια μέρα. Ναι, η ηλικία είναι από τα 18 μέχρι τα 45. Παρακαλώ. Ορίστε.
Συγγνώμη, δεν σας βλέπω. Θα μπορούσα να αναφερθώ στην κυρία Τόρικα. Ακούγεστε ή θέλω. Θα ήθελα να αναφερθώ στην κυρία Τόρικα. Ελάτε πιο κοντά. Το Νοέμβριο του 2012. Ελάτε όμως δεν θα σας ακούσω. Θα με ακούσει η κυρία Τόρικα. Το Νοέμβριο του 2012 προσλήφθηκα στο νοσοκομείο με το υπερταστικό επεισόδιο, το νούμερο 28. Ήταν 2 η ώρα τη νύχτα. Χάρη στην κυρία Τόρικα, πιστεύω ότι είμαι καλά. Και όταν μετά από 1 μήνα πήγα ξανά στο νοσοκομείο να ζητήσω ένα ραντεβού, μου είπε, μη περιμένεις, πάρε με ένα τηλέφωνο. Μην κλείσεις το ραντεβού, πάρε με ένα τηλέφωνο και πες το νούμερο 28. Δεν με γνώριζε, δεν τη γνώριζε. Το ευχαριστώ είναι λίγο που θα πω. Την ευγνωμονώ και την ευγνωμονώ. Νομίζω ότι κάπου εδώ πάμε στο κλείσιμο της εκδήλωσής μας και περιφερειακά κάποια αναλυστικά.